Πρώτη φορά που έπεσε στην πισίνα ήταν περίπου 5 χρονών. Με βάλε η μάνα μου, η μάνα μου ήταν κολυμβήτρια. Από ότι η μάνα μου είναι και Αγγλίδα, οπότε έπεσα πρώτη φορά στο νερό, στο κολυμβητήριο της Κέρκυρας, στα 5 μου χρόνια. Τα πρώτα χρόνια ήταν λίγο πιο χαλαρά, ήμουν μικρός. Κάποια στιγμή η πισίνα της Κέρκυρας έκλεισε γιατί ήθελα να την κάνουν κλειστή, ήταν ανοιχτή. Εκεί ήταν ένα αρκετά δύσκολο σημείο για μένα, γιατί ήθελα να κολυμπάω, αλλά δεν είχα τον τρόπο. Πηγαίναμε σε πισίνες ξενοδοχείων που ήταν μικρές, που ήταν με κόσμο, με κοινό, οτιδήποτε. Όταν ξανά άνοιξε η πισίνα, είχα χάσει την επαφή μου με το νερό. Πήγα στο κολυμπητήριο στα 14 περίπου, δεν ήξερα τι και πώς και δεν μπορούσα να πιάσω και όριο για το πρωτάθλημα. Και μια μέρα έτσι πιο κολυμπούσαμε κάποια σετ στην προπόνηση. Ο προπονητής έβαλε 1500 μέτρα και έπιασα το όριο στην προπόνηση. Κάπως έτσι ξεκίνησε η πορεία μου προς τα μεγάλα αγωνίσματα της πισίνας, 400 και 1500. Στα 17 μου είπαμε ότι δεν μπορούμε άλλο στην Κέρκυρα, γιατί ήταν μια περιορισμένη κατάσταση η Κέρκυρα, φτάσει σε ένα σημείο. Αν ήθελα να κάνω κάτι παραπάνω, έπρεπε να φύγω. Είχα κάνει μια επαφή με το κλιμάκιο της Εθνικής Ομάδας Θεσσαλονίκη. Ήμουνα 1,5 χρόνο στη Θεσσαλονίκη. Και μετά από αυτό κατέβηκα στην Αθήνα και από τότε κάνω σε αυτή την πισίνα, στο Παπαστράτιο. Το 2004, που ήταν η καλύτερη μου χρονιά, που βγήκα πέμπτος στα 1500 και έβγαινα στα 400, ήξερα ότι μέχρι εκεί φτάνω, νομίζω ότι έκανα τις καλύτερες μου διακρίσεις και δεν ήξερα τι άλλο να κάνω, σκεφτόμουν να σταματήσω. Υπήρχε μια έτσι συζήτηση γενικότερα περί το open water, τα μαραθώνια, αλλά ήταν μόνο σε σκέψη με τον Νίκο Γέμελο που είναι προπονητής μου. Κάποια στιγμή το 2007 που το συζητάγαμε, μάθαμε ότι έγινε και ολυμπιακό αγώνισμα, συζητάγαμε αρκετό καιρό να το κάνουμε, μην το κάνουμε, να το κάνουμε και έτσι σε μια συζήτηση που είχαμε με τη μάνα μου, μου λέει να σου πω, κόφτη συζήτηση και κάντο. Το συζήτησα με τον Νίκο και μου λέει ο Νίκος να το κάνουμε στη Μελβούρνη το 2007 που ήταν το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Την πρώτη μου βουτιά ουσιαστικά στα open water, βγήκα τρίτος στα 5 χιλιόμετρα και αυτό μου έδωσε έτσι μια όθηση για να μπορώ να το κάνω ακόμα καλύτερα. Τα 10 χιλιόμετρα είναι ένα αγώνισμα που καταρχάς δεν γίνεται στην πισίνα. Γίνεται open water που λένε, που σημαίνει όπου έχει νερό, χωρίς να είναι πισίνα, μπορούν να φτιάξουν ένα court, ένα αγωνιστικό χώρο, να κάνουν ένα αγώνα. Δεν έχει διαδρομές και αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι για έναν αθλητή, γιατί έχει σωματική επαφή με τον συναθλητή σου. Γιατί όλοι θέλουν να πάρουν τη σωστή διαδρομή, τη πιο γρήγορη, τη πιο κοντινή στη σημαδούρα για να τη στρίψουν δεξιά ή αριστερά αναλόγως ή να φτάσουν στον τερματισμό, οπότε έχεις να κάνεις με πολύ στη σωματική επαφή. Δεν τον μπορούν πολλοί αθλητές, όπως και εγώ στην αρχή έτρωγα πολλές, ας πούμε και με αποσυντόνιζε. Έχω φάει πολύ ξύλο σε αυτά. Ακόμα τρώω, αλλά ξέρω πώς να το διαχειρίζομαι και ψυχολογικά και γενικότερα. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα αγώνισμα που είναι μαραθώνιο, πάρα πολύ δύσκολο, με σωματική επαφή. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ έξυπνος σε θέμα τακτικής και να έχεις και φοβερή υπομονή.